Το έργο «Η μεγαλοψυχία του Τίτου» του Αμαντέους Μότσαρτ παρουσίασαν οι νέοι της όπερας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για μία και μόνο παράσταση το βράδυ της Παρασκευής στην κεντρική σκηνή του Διπεθέ Κοζάνης. «Η μεγαλοψυχία του Τίτου» είναι η τελευταία όπερα όπου έγραψε ο Μότσαρτ. Πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο για την αλήθεια και την ομόνοια, την προδοσία, τη συγχώρεση, την αγάπη και τη φιλία. Γραμμένη σε ποιητικό κείμενο του Ιταλού ποιητή Ματεστάζιο σε διασκευή Κατερίνου Ματσολά. Η μεγαλοψυχία του Τίτου πρωτοπαρουσιάστηκε στο Εθνικό Θέατρο Πράγας στις 6 Σεπτεμβρίου του 1791. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε στην υπέροχη Κοζάνη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κοζάνης, που θα παρουσιάσουμε στην παραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή, την όπερα του Μότσαρτ «Η μεγαλοψυχία του Τίτο». Αυτό γίνεται από την ομάδα «Η νέη της όπερας», που είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους τραγουδιστές, οι οποίοι κάνουν το πρώτο βήμα του σκηνή. Θα παρουσιάσουμε την όπερα σε διασκευή για 6 όργανα, σεβόμενη απολύτως το έργο και την παρτιτούρα του Μότσαρτ. Και ταυτόχρονα θα συμπράξει μαζί μας, θα συμπράξουν 3 χοροδίες της Κοζάνης, του Δημοτικού Οδείου, του Οδείου του κυρίου Δημόπουλου και της χοροδίας Δωματίου της Κοζάνης. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και ευχόμαστε να το απολαύσετε όσο θα το απολαύσουμε κι εμείς.